περισσότεροι ανησυχούν για τις διάφορες πτυχές της υγείας τους, όπως η λειτουργία της καρδιάς, των πνευμόνων και του εγκεφάλου τους, αλλά δεν φαίνεται να δίνουν μεγάλη σημασία στην υγεία του θηρεοειδούς τους. Παρά αυτή την έλλειψη προσοχής στον θηρεοειδή, η επίδραση του στη γενική υγεία του ατόμου είναι μεγάλη σημασία. Το βίντεο που πρόκειται να παρακολουθήσετε παρακάτω παρουσιάζει τα σημαντικότερα συμπτώματα της υπολειτουργίας του θηρεοειδούς και προτείνει την καλύτερη ιατρική θεραπεία για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του. Ο θηρεοειδής είναι αδένα σε σχήμα πεταλούδας, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του λαιμού. Παράγει δύο ορμόνες, την τριιοδοθυρονίνη και την θυροξίνη, και είναι κρίσιμες όσον αφορά την ικανότητα του σώματος να ρυθμίζει πολλές λειτουργίες του σώματος, την κατανάλωση υδατανθράκων, την θερμοκρασία του σώματος και τον καρδιακό ρυθμό. Η αποτυχία του αδένα να παράγει αυτές τις ορμόνες, που είναι γνωστή ως υποθυρεοειδισμός, μπορεί να είναι αποτέλεσμα παρενεργειών από εγκυμοσύνη, ορισμένα φάρμακα καθώς και από ακτινοθεραπεία. Πιθανά συμπτώματα του υποθυρεοειδισμού περιλαμβάνουν: κόπωση, δυσκυλιότητα, ευαισθησία στο κρύο, αύξηση βάρους, κατάθλιψη, μυϊκή πόνη, αραίωση μαλλιών, πόνος στις αρθρώσεις, εξασθενημένη μνήμη και ξηρό δέρμα. Προφανώς πολλοί από εμάς βιώνουν κάποια από αυτά τα συμπτώματα, αλλά δεν συνδέεται απαραίτητα με υποθυρεοειδισμό. Ωστόσο, αν βιώνετε συνδυασμό κάποιων από αυτά τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης χρονικής περίοδου, μην τα αγνοήσετε και επισκεφτείτε άμεσα ένα γιατρό. Η αποκατάσταση της ισορροπίας ενός πιθανού ορμονικού προβλήματος με φαρμακευτική αγωγή είναι το κλειδί για την αποκατάσταση της υγείας και της ευημερίας. Ενώ υπάρχουν διαθέσιμα ομοιοπαθητικά φάρμακα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με συνθετική ορμόνη, για βέλτιστα αποτελέσματα.